Είναι η δεύτερη ποινική δίωξη για βιασμό που ασκείται σε βάρος προσώπου από τον καλλιτεχνικό χώρο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας που διενήργησε η ασφάλεια, ο εισαγγελέας, αποτιμώντας όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, έκρινε ότι ο 37χρονος ηθοποιός πρέπει να καταστεί κατηγορούμενος. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί σε ανακριτή, ο οποίος θα καλέσει μάρτυρες αλλά και τον κατηγορούμενο να απολογηθεί. Να σας πω ότι ο χρόνος πιέζει αρκετά, καθώς μέχρι το Μάιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή να έχει εκδοθεί και βούλευμα απαλλακτικό ή παραπεμπτικό για τον κατηγορούμενο. Αλλιώς, Σελίνα, το αδίκημα παραγράφεται. Σε ευχαριστώ πολύ.